Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Σήμερα οι μαθητές της κατεύθυνσης ανθρωπιστικών σπουδών εξετάστηκαν στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Θα περάσουμε να δούμε ενδεικτικές απαντήσεις. Δόθηκε λοιπόν απόσπασμα από τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη και το πρώτο θέμα, Α1, ζητούσε τη μετάφραση του αποσπάσματος από το ανάλογον μέχρι ακολουθούσει η Ε6. Περνάμε λοιπόν να δώσουμε μια ενδεικτική μετάφραση. Με ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι τεχνίτες, χτίζοντας δηλαδή με καλό τρόπο σπίτια, θα γίνουν καλοί οικοδόμοι, όμως χτίζοντας με κακό τρόπο κακοί. Γιατί αν δεν ήταν έτσι, τα πράγματα καθόλου δεν θα χρειαζόταν ο δάσκαλος, αλλά όλοι θα ήταν καλοί ή κακοί από τη γέννησή τους. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τις αρετές. Δηλαδή, κάνοντας όσα συμβαίνουν στις συναλλαγές μας με τους άλλους ανθρώπους, γινόμαστε άλλοι δίκαιοι και άλλοι άδικοι. Κάνοντας όμως όσα έχουν μέσα τους το στοιχείο του φόβου και συνηθίζοντας να αισθανόμαστε φόβο ή θάρρος, άλλοι γινόμαστε ανδροί και άλλοι δειλοί. Το ίδιο συμβαίνει και με όσα έχουν σχέση με τις επιθυμίες και την οργή μας. Άλλοι δηλαδή γίνονται σόφρονες και πράοι, ενώ άλλοι ακόλαστοι και οργύλοι. Άλλοι με το να συμπεριφέρονται σε αυτά με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο και άλλοι με εκείνο τον τρόπο. Και με έναν λόγο λοιπόν, από όμοιες ενέργειες διαμορφώνονται τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας. Γι' αυτό πρέπει να προσδίδουμε μια ορισμένη ποιότητα στις ενέργειές μας. Γιατί σύμφωνα με τις διαφορές αυτών διαμορφώνονται και τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας. Αυτή ήταν λοιπόν μια ενδεικτική μετάφραση. Περνάμε στην απάντηση του θέματος Β1, να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των υπογραμμισμένων λέξεων ή φράσεων στις παρακάτω προτάσεις και διαφέρει τούτο πολιτεία, πολιτεία, αγαθή, φαύλης. Έπρεπε λοιπόν να σχολιάσετε το φαύλης εδώ. Με δύο κουβέντες έπρεπε να σχολιάσετε ότι φαύλος δεν σημαίνει κακό, σημαίνει λιγότερο καλός. Λιγότερο κακό, συγγνώμη, όσον αφορά τα πολιτεύματα. Ο Αριστοτέλης δηλαδή πιστεύει ότι δεν υπάρχουν κακά πολιτεύματα, υπάρχουν λιγότερο καλά. Άρα λοιπόν ο Αριστοτέλης διακρίνει τα πολιτεύματα σε καλά και λιγότερο καλά και όχι σε καλά και κακά. Παρατηρείτε λοιπόν ότι η λέξη φαύλης, που κανονικά φαύλος σημαίνει κακός, ευτελής και ασήμαντος, χρησιμοποιείται εδώ με διαφορετική σημασία, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις αντιλήψεις του φιλοσόφου. Η αναφορά αυτή στη διάκριση των πολιτευμάτων φαίνεται με την πρώτη ματιά να μην σχετίζεται με το θέμα του κειμένου και να αποτελεί μια παρέκβαση. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει, καθώς στόχος του φιλοσόφου είναι να συνδέσει την αξία των πολιτευμάτων με την αρετή των πολιτών. Συγκεκριμένο ο Αριστοτέλης δεν πιστεύει ότι υπάρχουν κακά πολιτεύματα, αφού πρωταρχικός στόχος όλων των νομοθετών και άρα των πολιτευμάτων μέσα στα οποία δρούν είναι να κάνουν τους πολίτες ενάρετους, ασκώντας τους στην ηθική αρετή, προκειμένου να φτάσουν στον ύψιστο στόχο, την ευδαιμονία. Το κριτήριο διάκρισης των πολιτευμάτων σε καλά και λιγότερο καλά αφορά τον βαθμό επιτυχίας του έργου των νομοθετών. Όσο δηλαδή πιο κοντά στο στόχο τους φτάνουν να οδηγήσουν τους πολίτες στην ηθική αρετή και άρα στην ευδαιμονία, τόσο πιο καλό θεωρείται και το πολίτευμα. Κύριο έργο των νομοθετών είναι να κάνουμε τους νόμους, τους πολίτες ειδικούς, ενάρετους και να τους σταθεροποιήσουν στο δρόμο της αρετής για να είναι και η πολιτεία αγαθή. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη φράση και δια των αυτών και γίνεται πας αρετή και φθήρεται. Πρέπει λοιπόν εδώ να σχολιάσετε το γίνεται και φθήρεται. Ο Αριστοτέλης προσθέτει νέο επιχείρημα με το οποίο δείχνει ότι η αρετή είναι προϊόν εθισμού και η ποιότητά της εξαρτάται από την ποιότητα του εθισμού που την προκαλεί. Η δημιουργία και ο εκφυλισμός της επίκτητης ιδιότητας προκύπτουν από αντίστοιχους λόγους και ποιότητα του εθισμού. Έτσι, για συγκεκριμένους λόγους, με την κατάλληλη άσκηση, οι άνθρωποι κατακτούν την αρετή και ακριβώς για τους αντίθετους λόγους και με την ακατάλληλη άσκηση η αρετή εκφυλίζεται. Ο Αριστοτέλης εννοεί μάλλον μια διαδικασία δόμησης και αποδόμησης της αρετής, ενισχύοντας τη θέση του για τον επίκτητο χαρακτήρα της. Περνάμε εδώ λοιπόν τα ρήματα. Εδώ έπρεπε να σταθείτε περισσότερο. Τα ρήματα γίνεται, φθήρεται, μας παραπέμπουν στο θεμελιώδες αντιθετικό ζεύγος της φιλοσοφικής σκέψης γέννηση φθορά. Για τον Αριστοτέλη, αυτή ήταν μια φυσική διαδικασία, μονόδρομη, γέννηση, αύξηση, τελείωση, παρακμή, φθορά. Αποδίδεται στο έργο του λοιπόν περί γενέσεως και φθοράς. Αυτή λοιπόν η διαδικασία ακολουθείται και στις ειδικές αρετές. Κάθε αρετή για τους ίδιους λόγους και χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα γεννιέται και με την καλή εξάσκηση κατακτιέται, ενώ με την κακή εξάσκηση χάνεται. Περνάμε στην τρίτη φράση. Εκ των ομοίων ενεργειών εξής γίνονται. Στην ενότητα αυτή εμφανίζεται μια έννοια, νέα έννοια, η εξής. Η λέξη αυτή ετυμολογικά παράγεται από το θέμα του μέλλοντα του ρήματος έχω και συγκεκριμένα από το σεχ, την παραγωγική κατάληξη σεις, η οποία δηλώνει ενέργεια. Αρχική σημασία της λέξης είναι το να κατέχει κανείς συνέχεια κάτι που έχει αποκτήσει. Για τον Αριστοτέλη, η λέξη απέκτησε ηθικό περιεχόμενο. Είναι τα μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα μας που αποκτιούνται με την επίμονη άσκηση και
την επανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών. Οι έξις είναι ένα από τα γινόμενα εν τη ψυχή. Τα άλλα δύο είναι τα πάθη και οι δυνάμεις. Πάθη, π.χ. η επιθυμία, η οργή, ο φόβος, η χαρά, η φιλία, το μίσος, είναι όσα έχουν λοιπόν ως αποτέλεσμα την ευχαρίστηση ή τη δυσαρέσκεια. Οι δυνάμεις είναι οι δυνατότητες συμμετοχής στα πάθη, οι οποίες δεν αρκούν από μόνες τους για να χαρακτηριστεί κανείς καλός ή κακός, αλλά πρέπει να γίνουν μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα του. Τα μόνιμα αυτά στοιχεία αποκτιούνται με την επανάληψη μιας πράξης που συνιστά την έξι. Ακριβώς η έξι απορρέει από εθισμό και δεν είναι κάτι έμφυτο. Φαίνεται και από την χρήση του ρήματος γίνονται, το οποίο δείχνει ότι η έξι προκύπτει μέσα από μια διαδικασία, από ένα βαθμιαίο τρόπο διαμόρφωσής της και κατάκτησής της από τον άνθρωπο. Σήμερα η λέξη αυτή έχει αποκτήσει ψυχολογικό περιεχόμενο και είναι η συνήθεια ως αποτέλεσμα επανάληψης, μάθησης, συνεχούς επίδρασης του ίδιου παράγοντα. Περνάμε στην απάντηση του θέματος Β2 από το ούτω μέχρι ούτωση. Στηριζόμενοι λοιπόν σε αναφορές του αποσπάσματος αυτού να παρουσιάσετε τη συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο Αριστοτέλης και δεύτερον τον τρόπο τεκμηρίωσης της άποψής του. Η συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο φιλόσοφος στο συγκεκριμένο απόσπασμα είναι αναλογική. Ο ρόλος των τριών λέξεων ούτω και είναι εισαγωγικό στο νέο επιχείρημα του Αριστοτέλη. Συγκεκριμένα, το τροπικό επίρρημα ούτω είναι ομοιωματικό προς τα προηγούμενα και δηλώνει αναλογική θεώρηση του θέματος που ακολουθεί. Ο φιλόσοφος συνεπώς χρησιμοποιεί σε αυτή την ενότητα αναλογικό συλλογισμό. Όπως για την εκμάθηση των τεχνών είναι απαραίτητος ο εθισμός σε κατάλληλες ενέργειες, έτσι και για την κατάκτηση των ηθικών αιρετών έχει σημασία η επανάληψη των ίδιων πράξεων. Ο Αριστοτέλης τεκμηριώνει την άποψή του με παραδείγματα. Ο τρόπος ήταν παραδείγματα. Ο Αριστοτέλης λοιπόν προβαίνει στην παρουσίαση τριών παραδειγμάτων για να δείξει ότι όπως και στις τέχνες, έτσι και στις αρετές, η απόκτησή τους γίνεται με τον εθισμό και η ποιότητά τους εξαρτάται από την ποιότητα του εθισμού που προηγήθηκε. Ειδικότερα, το πρώτο παράδειγμα, πράττοντες γάρτα εν τη συναλλάγμαση της προς τους ανθρώπους γινόμεθα η μεν δίκαιη ή δε άδικη, αναφέρεται στις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν να συναλλάσσονται, αυτός καθορίζει και την ποιότητα του χαρακτήρα τους ως προς αυτό. Αν μαθαίνουν να είναι δίκαιοι στις συναλλαγές τους, γίνονται δίκαιοι, αν όχι, άδικοι. Η διαμόρφωση του ήθους γίνεται υπόθεση του ίδιου του ανθρώπου, ο οποίος έχει την ευθύνη των πράξεών του. Με το δεύτερο παράδειγμα, πράττοντες δε τα εν της δεινής και εθιζόμενοι φοβήστε ή θαρρύν ή μεν ανδροί ή δε δειλοί, ο Αριστοτέλης δείχνει ότι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες και αντίξωες καταστάσεις στη ζωή τους διαμορφώνει τη στάση και τη συμπεριφορά τους. Έτσι, αν μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν ψύχρεμα και με σθένος τις δυσκολίες, χωρίς να αγνοούν τους κινδύνους, γίνονται ανδροί, αν όχι δειλοί. Τέλος, το τρίτο παράδειγμα παραπέμπει στις επιθυμίες και στα ανθρώπινα πάθη. Ομοίως δε και τα περί τας επιθυμίας έχει και τα περί τας οργάς. Οι μεν γαρσόφρονες και πράι γίνονται, οι δε ακόλαστοι και οργίλοι. Οι μεν εκ του ουτωσί εν αυτής αναστρέφεστε, οι δε εκ το ουτωσί. Με αυτό, ο Αριστοτέλης εξηγεί ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τον ίδιο τον εαυτό τους και μάλιστα τις επιθυμίες και τις ορμές τους καθορίζει τον χαρακτήρα τους. Εάν μαθαίνουν να αντιθασεύουν και να εκλογικεύουν τις επιθυμίες και τις ορμές τους, γίνονται συνετοί και πράοι, αν όχι ασίδωτοι και οξύθυμοι. Συνεπώς, ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται τα τρία αυτά πεδία εκδήλωσης της συμπεριφοράς τους είναι καθοριστικός για την ηθική ποιότητά τους. Περνάμε λοιπόν στην ερώτηση της εισαγωγής. Β3 λοιπόν, ποια επίδραση άσκησε ο Εύδοξος από την Κνίδο στο νεαρό Αριστοτέλη. Θα έπρεπε λοιπόν να γράψετε το χωρίο από την εισαγωγή, ένας τέτοιος λόγιος, μέχρι και ψυχοσύνθεση του Πλάτωνα. Περνάμε τώρα στις λεξιλογικές. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο κείμενο μια ετυμολογικά συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις. Γηγενής λοιπόν, θα μπορούσατε να γράψετε γινόμενον και κάποιον άλλον τύπο του γίγνομαι μέσα από το κείμενο, εσθλός, εστίν ή κάποιον άλλο τύπο του ημί μέσα από το κείμενο, μης αλλοδοξία, συναλλάγμαση, δέος, θα μπορούσατε να γράψετε τη λέξη δειλή ή δεινής, στρεβλός αναστρέφεστε. Και περνάμε στη μετάφραση του αγνώστου κειμένου. Απαιτητικό το θέμα σήμερα. Πλάτωνος, Ευθύδημος. Θα έπρεπε λίγο να προσέξετε για την κατανόηση του κειμένου. Στο κείμενο που ακολουθεί εξετάζεται η σχέση της τέχνης των ρητόρων και των μάγων. Πιστεύω να βοήθησε όσο
μπόρο σε αυτή τη φράση λοιπόν τους υποψηφίους, απαιτητικό το κείμενο και με αρκετές άγνωστες λέξεις. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να δοθούν κάποιες λέξεις στα παιδιά. Είχε δηλαδή δύσκολες λέξεις που και εμείς οι μεγάλοι δεν γνωρίζουμε. Δίνουμε εδώ μια μετάφραση. Μου φαίνεται, είπα εγώ, ότι αναφέρεις ικανοποιητική απόδειξη, ότι δηλαδή αυτή δεν είναι η τέχνη των ρητόρων, την οποία, εάν την αποκτήσει κάποιος, θα μπορούσε να γίνει ευτυχισμένος. Κι όμως, εγώ νόμιζα πως κάπου εδώ θα εμφανιστεί η επιστήμη, την οποία αναζητούμε από παλιά ή τόση ώρα. Γιατί και οι ίδιοι άντρες, οι ρήτορες, όταν συναναστρέφομαι μαζί τους, μου φαίνονται, κλινία, ότι είναι πάρα πολύ σοφοί και η τέχνη τους σχεδόν θεϊκή και υψηλή. Και πράγματι, δεν είναι παράξενο, γιατί αποτελεί ένα μέρος της τέχνης των μάγων και είναι λίγο κατώτερη από εκείνη. Γιατί η πρώτη, η τέχνη των μάγων δηλαδή, γητεύει τις οχές, τις δηλητηριώδες αράχνες, ή αλλιώς τα σφαλάγγια. Εδώ ήταν δύσκολες αυτές οι λέξεις. Θα έπρεπε, λογικά, η λέξη φαλάγγιων θα έπρεπε να δοθεί στους υποψηφίους. Δεν νομίζω δηλαδή ότι γνωρίζουν έτσι, αυτή τη λέξη, ότι σημαίνει δηλητηριώδη αράχνη. Θα έπρεπε λοιπόν από την Επιτροπή να δοθούν κάποιες ερμηνείες, έτσι, σημασίες κάποιων λέξεων, τους σκορπιούς και τα άλλα θηρία και τις ασθένειες. Ενώ η δεύτερη, η τέχνη των ρητόρων, τυχαίνει να γητεύει, κατά λέξη μέσα στο κείμενο είναι να αποτελεί, έτσι, έχει εκεί την χάνει ούσαν, έτσι, τυχαίνει να είναι λοιπόν, έτσι, γοητεία, γητεία, να γητεύει και να καταπραίνει, εδώ η λέξη παραμυθία, παρηγοριά, ήταν μεταφορικές οι έννοιες, εδώ χρησιμοποιούνται μεταφορικά, Πλάτωνας, δύσκολο το κείμενο, οπότε ήταν λίγο δύσκολο για τους μαθητές, έτσι, να αποδώσουν, θα έπρεπε λίγο πιο ελεύθερα να αποδώσουν εδώ τη μετάφραση του κειμένου, να καταπραίνει λοιπόν τους δικαστές και όσους συμμετέχουν στις συνελεύσεις του Δήμου και στα υπόλοιπα πλήθη. Δύσκολο κείμενο για απόδοση, με αρκετές δύσκολες λέξεις και μεταφορικές έννοιες. Θέλω να πιστεύω ότι, ειλικρινά, τα αποτελέσματα δεν ειλικρινά θα είναι κάπως δύσκολο, έτσι, για τους μαθητές να έχουν δώσει μια καλή μετάφραση για το συγκεκριμένο κείμενο. Γάμα 2, δύσκολες επίσης και οι γραμματικές ασκήσεις. Το έφυγε το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού προστακτική συναισθότητα. Εντάξει, νομίζω ότι περισσότεροι θα μπορούσατε να γράψετε την απάντηση. Φάτε. Εκτισάμενος, κτάωμε, κτώμε, λοιπόν, το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστική παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται. Κτάωμε, κτώμε, τιμάωμε, τιμώμε. Άρα, ετοιμώμε είναι τιμώ. Άρα, εκτώμε είναι εκτό. Ήταν η σωστή απάντηση. Το τι στη γενική πληθυντικού θηλυκού γένους, τινών. Εδώ θα έπρεπε να προσέξετε. Στην αντωνυμία, ευδαίμων, ο ευδαίμων, το ευδαίμων, την κλητική ενικού του θηλυκού γένους, άρα λοιπόν ο ευδαίμων, όμιν, ίωμε και είμαι, το τρίτο πρόσωπο ενικού οριστικής αορίστου παθητικής φωνής. Άρα λοιπόν ο ήθη ήταν η σωστή απάντηση. Συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες ασκήσεις. Φανίσεστε το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού προστακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή από το φαίνομαι, πέφασμε, πέφανσο, πεφάνθο, λοιπόν, ήταν η σωστή απάντηση εδώ. Πάλε, το συγκριτικό βαθμό παλέτερων. Εδώ μια δύσκολη λέξη και άγνωστη για πολλούς. Κύλησης, την κλητική ενικού αριθμού, ο κύλιση. Την χάνει το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού ευτικής β' ορίστου στην ίδια φωνή, άρα λοιπόν τυχιέν. Και το ούσα, τον ίδιο τύπο στη δοτική πληθυντικού αριθμού του μέλλοντα, άρα λοιπόν εσώμενος, εσωμένη, και στη δοτική πληθυντικού λοιπόν γίνεται εσωμένες. Συνεχίζουμε με το συντακτικό. Γάμα 3α, να γίνει πλήρη συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων. Έχουμε λοιπόν το μη. Είχατε κοντά το δοκής, άρα λοιπόν δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου, στο δοκής, ευδαίμων, αυτό νομίζω ότι ήταν εύκολο, κατηγορούμενο στο της από το συνδετικό ρήμα ανή. Το ειν, επίσης εύκολο αντικείμενο στο ρήμα ζητούμεν. Το εκείνης, έπρεπε να προσέξετε το υποδεστέρα, έχουμε επίθετο συγκριτικού βαθμού, άρα λοιπόν γενική συγκριτική. Και ούσα, νομίζω ότι είναι εύκολο θέμα, από το ρήμα την χάνει, κατηγορηματική μετοχή λοιπόν. Και περνάμε στην απάντηση του θέματος, γάμα 3β. Φέτος δεν είχαμε ούτε πλάγιο λόγο, ούτε υποθετικούς λόγους. Είχαμε λοιπόν ανάλυση μετοχής. Εδώ τώρα θα έπρεπε να ξέρετε ότι υπήρχε κοντά το ανή. Θα έπρεπε να δείτε λοιπόν ότι υπήρχε κοντά δυνητική ευτική. Άρα λοιπόν μια μετοχή που έχει κοντά της μέλλοντα δυνητική ευτική παρόμοιους τύπους είναι υποθετική. Έπρεπε λοιπόν να την αναλύσετε σε υποθετικό λόγο. Οπότε λοιπόν το ερώτημα ήταν να αναγνωριστεί το είδος της μετοχής.
επιχειρηματική υποθετική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο της, να αναλυθεί. Στην πρόταση λοιπόν υπάρχει δυνητική ευτική, συνεπώς μπορεί να αναλυθεί σε υποθετικό λόγο που δηλώνει την απλή σκέψη και η ανάλυση ήταν προσοχή, η μετοχή ήταν εκτισάμενος μετοχή αορίστου, άρα λοιπόν θα έπρεπε να γίνει ευτική αορίστου και φυσικά να κοιτάξετε μέσα στο κείμενο και να δείτε ποιο είναι το κατάλληλο πρόσωπο, έτσι. Εάν κάποιος αποκτήσει θα είναι ευτυχισμένος, άρα λοιπόν ή κτίσε το ανή θα έπρεπε να αναλυθεί σε υποθετικό λόγο. Και να αιτιολογηθεί η εκφορά της πρότασης. Λοιπόν, γιατί η μετοχή αναλύθηκε σε επιχειρηματική υποθετική πρόταση, εισάγεται με το σύνδεσμο ή και εκφέρεται με ευτική αορίστου, κτίσε το, μια και η μετοχή κτισάμενος είναι μετοχή αορίστου για να σχηματιστεί η υπόθεση στον παραπάνω υποθετικό λόγο που δηλώνει την απλή σκέψη. Μια και η απόδοση είναι σε δυνητική ευτική αν ή. Να υπενθυμίσουμε την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου, www.academia.gr. Εκεί, μετά το πέρας των εξετάσεων, μόλις κοινοποιούνται τα θέματα, μπορείτε να κάνετε κλικ και να βλέπετε καθημερινά τις ημέρες των εξετάσεων τόσο τα θέματα και μετά από λίγες ώρες αναρτούμε και τις απαντήσεις των θεμάτων. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί τηλεθεατές, ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των λίγων.